Πώς μαθαίνει κανείς σήμερα να κατασκευάζει μουσικά όργανα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές? Μόνος του, με κάποια σεμινάρια που κάνουν επαγγελματίες ή με τη βοήθεια άλλων ερασιτεχνών οργανωποιών. Οι χομπίστες οργανωποιοί αποφάσισαν να οργανωθούν, δημιουργώντας αρχικά ένα δικτυακό φόρουμ, το οποίο ολοένα και μεγαλώνει. Αυτή τη στιγμή το φόρουμ έχει ξεπεράσει τα 1000 μέλη. Ενεργά είναι, πιστεύω, πάνω από 300-400 μέλη. Κάποια μέλη είναι απλά που εντυπωσιάζονται και βλέπουν τις κατασκευές των υπολείπων, αλλά οι περισσότεροι είναι ενεργοί οργανωποιοί. Το επόμενο στάδιο της ομάδας ήταν να κάνει γνωστή τη δουλειά της στο ευρύ κοινό. Πριν μερικές ημέρες, διοργανώθηκε η 5η έκθεση ερασιτεχνικής οργανωποιίας σε αίθουσα που παραχώρησε ο Δήμος Μοσχάτου, από την οποία πέρασαν ερασιτέχνες και επαγγελματίες οργανωποιοί και πάρα πολλοί μουσικοί. Η μεγάλη πλειοψηφία των οργάνων είναι υψηλής ποιότητας, θα μπορούσαν να συγκριθούν με επαγγελματικές κατασκευές. Εντάξει, ο χώρος γενικά της οργανωποίησης είναι κορεσμένος πολύ στο να το γυρίσει κάποιος να το κάνει επαγγελματικά. Αυτό που βασικά μας ενδιαφέρει εδώ είναι το χόμπι μας, να κάνουμε κάτι να περνάμε καλά, να κάνουμε τις παρέες μας, πίνουμε τα κρασιά μας, περνάμε όμορφα και βοηθάμε, και αυτό είναι το σημαντικό που έχει γίνει, ξεχωρίζει από άλλες καταστάσεις. Υπάρχει αλληλοβοήθεια, στήριξη, γνώση, μοιραζόμαστε τις γνώσεις με μεγάλη ευκολία και χαρά. Περίπου ασχολούμαι 5 χρόνια ερασιτεχνικά, από χόμπι, έτσι, κυρίως επειδή παίζω και λίγο μπουζούκι, ήθελα να φτιάξω από μόνος μου, να κατασκευάσω κάποιο όργανο για να βγάλω έναν ήχο τον οποίο ήθελα εγώ. Αυτό όμως ήταν η αρχή και δεν σταμάτησα εκεί. Έχω φτιάξει τώρα, μέχρι τώρα, 6-7 όργανα. Κάποια τα έχω εγώ, κάποια τα άλλα τα έχω χαρίσει σε φίλους. Η έκθεση και οι συνευρέσεις των ερασιτεχνών οργανωποιών δεν είναι μόνο για να ανταλλάξουν απόψεις και να μαθαίνουν οι πιο έμπειροι τους νεότερους. Είναι και για να δοκιμάζουν στην πράξη τις δημιουργίες τους, είτε με ηλεκτρικό ήχο, είτε σε κλασικό ήχο, και πολύ περισσότερο με λαϊκό ρεπερτόριο. Μ' αρέσει πολύ που νεότεροι άνθρωποι μοιράζονται μεταξύ τους σε μια συναντήληψη αρκετά κοινοτική τα μυστικά αυτά που ανακαλύπτει ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή μ' αρέσει πολύ αυτό το μοίρασμα που γίνεται και το άνοιγμα προς τη γνώση. Η ομάδα αποτελείται από χομπίστες, αν και κάποιοι έχουν κάνει κάποια βήματα στο να εξελίξουν το χόμπι τους σε επάγγελμα. Όπως λένε, προοπτικές υπάρχουν, αλλά για πολύ εξειδικευμένο κοινό. Στην Ελλάδα, όπως είναι η κατάσταση σήμερα οικονομικά, αλλά και σαν μέγεθος, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με βιομηχανική παραγωγή. Ο Κινέζος μπορεί να φτιάξει μια κιθάρα σε ένα βιομηχανικό εργαλείο με ένα κόστος που να είναι στα 200 ευρώ. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα υλικά με αυτό το κόστος, με τίποτα, μόνο τα υλικά. Οπότε εμείς η μοναδική λύση που έχουμε να πάμε σε ένα εξειδικευμένο, χειροποίητο, μοναδικό κομμάτι. Δηλαδή, η δικιά μου λογική ποια είναι? Και πολλών εδώ μέσα. Έρχεσαι και μου παραγγέλνεις κάτι που το θες στο χέρι σου, μοναδικό φτιαγμένο για σένα. Δεν θα υπάρχει δεύτερο αντίγραφο. Εκεί μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός σε σχέση με άλλους που πουλάνε στο εξωτερικό σε προχωρημένες χώρες, Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία, που έχουν χειροποιητό έργο. Και υπάρχει ζήτηση. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.